Πριν από περίπου ένα χρόνο, η κορυφαία υπηρεσία έρευνας και ανάπτυξης του Πενταγώνου πραγματοποίησε την πρώτη πτήση του συστήματος drone X-61A. Το X-61A θα εκτοξευθεί τελικά από ένα μεταφορικό μέσο C-130J Super Hercules. Πιθανές αποστολές περιλαμβάνουν παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου, αναζήτηση ραντάρ, αντιαεροπορικής άμυνας και εκτοξευτές πυράβλων του εχθρού, παρακολούθηση κινούμενου στόχου ή ακόμα και εκτίμηση ζημιών μάχης μετά από αεροπορική ή πυραυλική επίθεση. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το X-61A επαναφέρεται στο αεροσκάφος εκτόξευσης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ανάκτησης κατά την πτήση. Τα drones θα έχουν διάρκεια ζωής περίπου 20 αποστολών, καθιστώντας τα αρκετά φθηνά για προμήθειά τους σε μεγάλους αριθμούς. Κάθε Gremlin μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 150 λίβρες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα τέτοιο σύστημα όχι μόνο επιτρέπει να μην κινδυνεύουν οι ζωές των πιλότων, αλλά αυξάνει επίσης σημαντικά την εμβέλεια των drones. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο για τη Ρωσία. Σύμφωνα με το topcore.ru, καταρχάς το υπτάμενο αεροπλανοφόρο, σε αντίθεση με το αντίστοιχό του στην επιφάνεια, δεν καλύπτεται από κλιμάκια πυραυλικής άμυνας, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η εμβέλεια πτήσης των drones X-61 στο μέλλον θα πρέπει να είναι 926 χιλιόμετρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν αγγίζει ούτε τα 500 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι με τη σημερινή του μόρφη, το μοναδικό όπλο του Πενταγώνου πέφτει στη ζώνη λειτουργίας του ρωσικού αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος S-500. Ταυτόχρονα, στη Ρωσία δημιουργείται ήδη το συγκρότημα S-550, το βεληνικές του οποίου θα ξεπεράσει σημαντικά αυτό του προκατόχου του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.